Κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σας. Βλέπουμε απλάνα της Αθήνας από το 1976, διότι σαν σήμερα ένα αεροπλάνο το οποίο απογειώθηκε από το Τελαβίβ και θα έκανε μία στάση στην Αθήνα, κατελήφθη από από Παλαιστίνιους, κατά κύριο λόγο, τρομοκράτες και Γερμανούς, οι οποίοι ήταν αλληλέγγυοι, στην κυριολεκσία αλληλέγγυοι, ήτανε ε, επαναστατικοί πυρήνες, λεγόταν η α, οργάνωση των Γερμανών που στήριζαν τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, κα, κατελήφθη λοιπόν από Παλαιστίνιους τρομοκράτες. Να σας πω για την ιστορία, γιατί συνέβη στην Αθήνα, διότι δεν υπήρχε άνθρωπος να χειρίζεται το X-Ray και επειδή είχαν πάει κυριολεκτικά για καφέ, σάντουιτς και προς νερού τους οι Έλληνες ελεγκτές οι οποίοι θα ήλεγχαν τους τράνζιτ επιβάτες α, στη στάση του Τελαβίβ Παρίσι μέσω Αθήνας. Πάνω λοιπόν από την Κόρινθο συμβαίνουν αυτά τα οποία α, βλέπουμε. Είναι 1976, έχει προηγηθεί η σφαγή και η θηριωδία στους αγώνες του Μονάχου και α, με μια, μια, στάση για ανεφοδιασμό οι Παλαιστίνοι τελικώς καταλήγουν να οδηγήσουν το αεροπλάνο στο Εντεμπέ. Το Εντεμπέ στην uh, χώρα του Ιντιαμίν Ντάντα, ο στιγνός του είδου δικτάτορ και ο λίγον τη Θεότρελο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν στην Ουγγάντα οι Ισραηλινοί βρίσκονται να έχουν ένα αεροπλάνο με καμιά 200 επιβάτες ομήρου στη μέση του πουθενά, σε τούτο εδώ το αεροδρόμιο, στο παλιό τέρμιναλ του αεροδρομίου του Εντέμπε, ορισμένες έτσι αξιώσεις από την πλευρά των τρομοκρατών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν, και εκεί κάθονται κάτω και σκέπτονται, συλλαμβάνουν την μεγαλύτερη επιχείρηση σωτηρίας προσφύγων, πήγα να πω, που έχει γίνει ποτέ. Και ίσω θα μπορούσαν να την κάνουν εδώ που τα λέμε μόνο οι Ισραηλοί και μάλιστα μόνο οι μπαρουτοκαπνισμένοι καπνισμένοι Ισραηλοί που έχουν περάσει δύο πολέμου. Ε, τον πόλεμο του 1967 των έξι ημερών και του Γιώμ Κιπούρ. Επικεφαλή τίθεται ο αδελφό του νη πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο α, πώς τον λένε, ε, Νετανιάχου βέβαια, αλλά το μικρό του είναι ο ένα ήταν ο Μπενιαμίν και ο άλλο ήταν ο Γιωνατάν, ο Γιώνη. Ε, Νατανιάχου. Και σκέφτονται το εξή οι Ισραηλοί. Λένε οι Ουγγαντανοί, με το που βλέπουν μαύροι Mercedes, κολλάνε, σκαλώνουν. Θα σηκώσουμε 4 σε 130, το πρώτο γεμάτο κομμάντο με μαύρε Mercedes θα του προσγειώσουμε στη μέση τη νύχτα στο NTB. Σα φαίνεται αδιανόητο, και όμω αυτό έκαναν. Θα πάμε μέχρι το τέρμιναλ, θα τους καθαρίσουμε όλους, θα έχουμε προσγειώσει άλλα 4 στο αεροδρόμιο του NTB, θα μαζέψουμε τους πρόσφυγες, θα σκοτώσουμε όσου περισσότερου τρομοκράτε μπορούμε και θα φύγουμε. Θα μου πει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να πετάξει σε μια άλλη χώρα από το Ισραήλ στην Ουγγάντα και εγώ δεν ξέρω πώ χιλιάδε χιλιόμετρα. Ε, Απρόσκλητο στη μέση τη νύχτα, φαντομά, να ε, μπουκάρει, να πάρει. Καμιά εκατοστή είχαν μείνει, γιατί είχαν κρατήσει μόνο του Εβραίου ε, ο Μύρους, και να φύγει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι όμω συνειδητοποιούν ότι το τέρμιναλ στο NTB το έχει φτιάξει η Ισραηλινή εταιρεία. Πάει και του δίνει όλα τα σχέδια, όλα τα blueprint. Φτιάχνουν οι Ισραηλινοί μέσα σε τρει μέρε ένα ομοίωμα κανονικών διαστάσεων του αεροδρομίου. Ε, λιώνουν στις ε, ασκήσεις. Τι πρόβε, α πούμε, τη επιχείρηση, και όντω απογειώνονται 430 στην επιχείρηση Thunderbolt. Αυτό, μάλλον, σημαίνει αστροπελέκι ή κεραυνό. Πάρτε το, όπω ε, θέλετε. Στην οποία οι Ισραηλοί, είτε το πιστεύετε, είτε όχι, έχουν μόνο μία απώλεια. Ποιον, τον επικεφαλή. Τον Γιόννη Νετανιάχου, τον αδερφό του Μπίμπι ή του Μπενιάμιν, του σημερινού πρωθυπουργού. Το γεγονό ότι απελευθερώθηκαν όλοι οι Όμηροι, θεωρείται ω μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε ειδικών δυνάμεων στην ιστορία των ειδικών δυνάμεων. 430 φύγαν από το Ισραήλ, πέταξαν στην Ουγγάντα, του ξεφτύλισαν όλου, σκότωσαν όλου του τρομοκράτε και επέστρεψαν του Ομήρου Σόου και Αυλαβή. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τη δική μα ανοργανωσιά.